είμαστε με τους εργατοπατέρες, εμείς είμαστε με την κοινωνία. Εσείς είστε με την καθυστέρηση, εμείς είμαστε με την Ευρώπη. Εσείς είστε με την αντίδραση, εμείς είμαστε ευχαριστώ, με την πρόοδο. Πρόκειται για διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο νόμου, οι οποίες είναι κατάφορα δισταγματικές. Και παρεμβαίνεται στον πυρήνα των συνδικαλιστικών ελευθεριών που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα. Αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι ούτε συγκυριακό, ούτε αθώο από ιδεολογικής και πολιτικής πλευράς. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση στον χώρο της εργασίας, μια ομή και απροκάλυπτη επίθεση της κυβέρνησης στο επίπεδο των εργασιακών δικαιωμάτων. Όλα όσα έχουν ρυθμιστεί εδώ και 30 χρόνια και παραπάνω, που αφορούσαν δικαιώματα των εργαζομένων, είναι όλα αντισυνταγματικά. Δεν χρειάζεται κανείς να πει πολλά πράγματα για οφθαλμοφανή πράγματα. Πρόκειται για νομοσχέδιο έκτρωμα. Είναι φανερό ότι το παρόν νομοσχέδιο ολόκληρο διαπνέεται από μια βασική, κατά τη γνώμη μας, εντελώς ιδεολειπτική θέση. Μια θέση, μάλιστα, που προωθείται ως αναπόδραστη τάχα, την περίφημη θέση υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Η προστασία της εργασίας που έρχεται σήμερα για συζήτηση αποτελεί μια εμβληματική μεταρρύθμιση. Ακούστηκαν ακραία μυθεύματα για κατάργηση του οκταώρου, μείωση αποδεχών, διευκόλυνση απολύσεων και ένα σωρό άλλες αστιότητες. Τώρα με αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, με αυτή την αντιδραστική αντιμεταρρύθμιση, έρχεστε να δώσετε την τελική μεγάλη επίθεση, το τελειωτικό χτύπημα στον κόσμο της εργασίας. Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία, με τις απαράδεκτες αυτές διατάξεις που εισηγείται, επιχειρεί, εξυπηρετώντας συμφέροντα προεκλογικών και μετεκλογικών υποστηρικτών της, να αλλάξει δραματικά το εργασιακό τοπίο. Ψηφίζουμε κατά στο νομοσχέδιο και ζητούμε έστω και τώρα να αποσυρθεί. Είναι ένα νομοσχέδιο που αφήνει τους συντριπτικά περισσότερους δυσαρεστημένους και έχει πολλές ασάφειες και θίγονται κατάφορα πλέον οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η κυβέρνηση μας γυρνάει στη βιομηχανική επανάσταση, όταν οι άνθρωποι ήταν δούλοι στην αλυσίδα παραγωγής.